Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή 11 Φεβρουαρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Θράκης. Οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να χάνουν το επίδομα των 200 ευρώ που χορηγεί ο ΑΕΔ. Το συγκεκριμένο επίδομα το δικαιούνται όσοι παραμένουν άνεργοι επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του νόμου 1836 του 89, δηλαδή οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές και άλλα. Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται με απόφαση του Διευθυντή της Αρμόδιας Υπηρεσίας Παροχών του ΟΑΕΔ, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται στην Υπηρεσία Παροχών του τόπου κατοικίας του μέσα σε 2 μήνες από τη λήξη του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Για όσους από εσάς δεν γνωρίζατε, υπάρχει ειδικό επίδομα από τον ΟΑΕΔ, 1 μήνα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας. Το δικαιούνται όσοι παραμένουν άνεργοι επί 1 μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του νόμου 1836 του 89. Το ποσό που δικαιούνται είναι 200 ευρώ και το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται με απόφαση του Διευθυντή της Αρμόδιας Υπηρεσίας Παροχών του ΟΑΕΔ, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται στην Υπηρεσία Παροχών του κατά τόπους κατοικίας του μέσα σε 2 μήνες από τη λήξη του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπλέον το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 9.977,99 ευρώ και αυξάνεται κατά 293,47 ευρώ για κάθε έτος. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι το πρόσφατο καθαριστικό της αφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης, δελτίο ανεργίας σε ισχύ, IBAN λογαριασμού, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις κατατόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του την 5η 8 Φεβρουαρίου ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε διεξοδική αξιολόγηση των ρυθμίσεων για την αλλαγή της θερινής ώρας και αν χρειαστεί να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση αυτής της διαδικασίας. Με ψήφους 384 υπέρ, 153 κατά και 12 αποχές, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν ουσιαστικά την επαναξιολόγηση και την κατάργηση υπό προϋποθέσεις της αλλαγής της ώρας που ισχύει από τη δεκαετία του 1980 για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την κατάργηση της θερινής ώρας που τίθεται κάθε χρόνο σε ισχύ την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και διατηρείται ως την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου εξετάζουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με κύριο επιχείρημά τους στις επιπτώσεις που έχει ήδη η αλλαγή της ώρας στην υγεία των ανθρώπων. Σύμφωνα με έρευνες, η αλλαγή της ώρας προκαλεί διαταραχές στον ύπνο και μπορεί να επηρεάσει την παραγωγικότητα των ατόμων στην εργασία. Με σχετικό ψήφισμα που εγκρίθηκε την περασμένη Πέμπτη με 384 ψήφους υπέρ, ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αξιολόγηση του ισχύοντος συστήματος και αν χρειάζεται να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρησή του. Κύριο επιχείρημα των μελών του Ευρωκοινοβουλίου που τάσσονται υπέρ της κατάργησης της θερινής ώρας είναι πως το συγκεκριμένο μέτρο πλήττει παρά την ανθρώπινη υγεία, τη γεωργία και την οδική ασφάλεια. Να σημειωθεί πως το όλο θέμα ανακοινήθηκε από τη Φιλανδία τον περασμένο Ιανουάριο με τουλάχιστον 70.000 πολίτες να υπογράφουν σχετικό ψήφισμα. Η θερινή ώρα εισήχθη για πρώτη φορά στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την εποχή του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης της χρήσης καυσίμων για φωτισμό και θέρμανση. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σταματήσει να γυρνούν τους δείκτες του ρολογιού μπροστά και πίσω 2 φορές το χρόνο. Μεταξύ αυτών είναι η Ρωσία, η Τουρκία, η Λευκορωσία και η Ισλανδία. Προς τη σωστή κατεύθυνση, οι αλλαγές που προβλέπονται με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος για τα μόρια των στελεχών αλλά και για τις μεταθέσεις του εξωτερικού. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν στελέχοι που έχουν γνώση όσων περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η υπουργική απόφαση προβλέπει αλλαγές στα μόρια για ακριτικές φρουρές που μέχρι τώρα ήταν αδικημένες. Παρέμβαση γίνεται και για τη μοριοδότηση των στελεχών που έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και μέσω μορίων θα επιβραβεύονται γι' αυτό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η υπουργική απόφαση προβλέπει αλλαγές στα μόρια για ακριτικές φρουρές που μέχρι τώρα ήταν αδικημένες. Για παράδειγμα, όσα στελέχη υπηρέτησαν Σάμο, διαπίστωσαν ότι έπαιρναν τα ίδια μόρια με κάποιο συνάδελφό τους που υπηρετούσε σε σαφώς πιο εύκολες φρουρές. Αυτές οι περιπτώσεις διορθώνονται με τη νέα υπουργική απόφαση που προσπαθεί τουλάχιστον να είναι δικαιότερη και πιο ορθολογική. Άλλη μια ρύθμιση που έχει να κάνει με τις γυναίκες των ειδικών δυνάμεων. Μέχρι τώρα προβλεπόταν ότι οι γυναίκες μετά από τη γέννηση του παιδιού τους είχαν δικαίωμα τοποθέτηση σε φρουρά της επιλογής τους. Αυτό επεκτείνεται και για γυναίκες οι οποίες υιοθετούν παιδί. Όσον αφορά τις αλλαγές του εξωτερικού, εκτός από το γεγονός ότι γίνονται πιο αυστηρά τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη γνώση ξένων γλωσσών, το σημαντικότερο είναι ότι ο χρόνος υπηρεσίας που δικαιούνται τα στελέχη για υπηρεσία στο εξωτερικό αυξάνεται από 72 σε 80 μήνες. Και πάμε να περάσουμε σε ένα κέριο θέμα εδώ της τοπικής μας κοινωνίας. Οι δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, κυρίου Κώστα Γαβρόγλου, για την ίδρυση τέταρτης νομικής σχολής στην Πάτρα από το βήμα του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Δυτικής Ελλάδος προκάλεσε ένα ισχυρό κύμα αντιδράσεων και αναταράξεων στη Θράκη, όπου ξεσηκώθηκαν σφοδρές αντιδράσεις από πολιτικούς, παραγωγικούς φορείς, αλλά και από το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Θράκη θα μιλήσουμε σήμερα για το σοβαρό αυτό θέμα της τοπικής μας κοινωνίας και για το λόγο αυτό φιλοξενούμε τον πρόεδρο του ΕΒΕΣ Ροδόπης, κύριο Ανέστη Βαφιάδη, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής, κυρία Κική Κωνσταντινίδου, καθώς και τον πρόεδρο του Σωματείου Καφετοπολών Ροδόπης, κύριο Γιάννη Μαυρίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα εδώ να μιλήσουμε για αυτό το σοβαρό θέμα. Πολιτικοί εκπρόσωποι, τοπικοί, επαγγελματικοί αλλά και επιστημονικοί φορείς έχουν αναγάγει το ενδεχόμενο της ίδρυσης της τέταρτης νομικής σχολής στην Πάτρα ή στην Κρήτη ενδεχομένως, σε κέριο θέμα της επικαιρότητάς μας, λόγω της πολύ μεγάλης ανησυχίας που προκαλεί το ενδεχόμενο μιας τέτοιας εξέλιξης. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας πάνω στο σοβαρό αυτό θέμα και κατά πόσο θα επηρεάσει το ενδεχόμενο της ίδρυσης αυτής, της τέταρτης νομικής σχολής, εδώ την περιοχή μας στη Θράκη. Κύριε Βαφιάδη, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σας. Σαν κέραμα συνεθρία, μπορώ να πω, έπεσε στους κόλπους κοινωνίας της πόλης, του νομού. Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού από το συνέδριο της Παραγωγής Αναζητώντας στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, η εξαγγελία του για δημιουργία τέταρτης νομικής σχολής στη χώρα, στην Πάτρα αυτή τη φορά, και δεν ξέρω αν έχετε σωστές πληροφορίες, ίσως μιλάτε για την Κρήτη. Αν και δικές πληροφορίες μιλούν και για Πάτρα στις σημερινές βλέπω δηλώσεις. Αυτό μας προκαλεί το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί. Δεν μας εξήγησαν το γιατί, γιατί υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα. Η αντιδράση, μάλλον συγγνώμη, το επιχείρημα το οποίο σήμερα άκουσα από το χείλη του Υφυπουργού Παιδείας, την Ξάθη κιόλας, είναι ότι ναι, πως συμφορηθούν τα αμφιθέατρα. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Ας μου εξήγησει ένας άνθρωπος λογικός, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Για να αποσυμφορηθεί το αμφιθέατρο της νομικής Θράκης, πρέπει να γίνει μια νομική ακόμα στην Πάτρα ή κάπου αλλού, και να μην γίνει ακόμα ένα αμφιθέατρο στο κάτω-κάτω, που είναι πιο λίγο κόστος και δεν θα αποδυναμώσει τη σχολή μας. Τώρα, επί της ουσίας, η ενδεχόμενη πραγματοποίηση αυτής της σχολής δημιουργεί πρόβλημα κυρίως χωρίς την επιστημονική κοινότητα, την ακαδημαϊκή, που είναι υπεύθυνη οι Βρετανικές αρχές να απαντήσουν σε αυτό και έχουν επιχειρηματολογήσει σωστά. Εμείς από την πλευρά μας θα μιλήσουμε με την οικονομία του χώρου, του τόπου μας, μια που το δοποθού και η νομική, ειδικά η ναυαρχίδα της περιοχής και της Κομωτινής, στηρίζεται πολύ σε οικονομία της, συνοπηλώνας ανάπτυξης. Μπορεί και εδώ έχουν να κάνουν μια παρατήρηση ότι κάποιοι καχάζουν αυτές τις μέρες και γελούν γιατί θα γίνουν τα σπίτια, τα ανοίγες, τα καφετέρες και τα σχετικά. Τι θα γίνουν, και αυτό είναι η οικονομία του τόπου, διότι ένας συνταξιούχος, ότι έχει πάρει μια γαστρονιέρα και παίρνει 200 ευρώ το μήνα το εισόδημά του, είναι πλήγμα για την τοπική οικονομία. Έστω και το ανήκει στο σπίτι, έστω και τα καφέ που θα μιλήσει ο κύριος πρόεδρος του Καφέ Πολών, στηρίζουμε ολόκληρη την πόλη μας και η ανεργία του νομού μας. Τώρα από εκεί και πέρα, αν αυτά δεν τα θεωρούν κάποιοι σημαντικά, δεν μπορώ να καταλάβω ούτε τη λογική τους, τη συλλογιστική τους. Από εκεί πέρα θα περιμένουμε, θα δούμε και θα είναι σίγουρο ότι θα αντιδράσουμε, δεν θα το αφήσουμε αυτό το θέμα να περάσει έτσι. Πολύ ωραία. Κυρία Κωνσταντινίδου, ο λόγος σας, πόσο θα επηρεάσει την εμπορική κοινότητα εδώ της πόλης μας? Η δημιουργία μιας τέταρτης σχολής στην χώρα, μιας τέταρτης νομικής σχολής στη χώρα, αποδυναμώνει και απογυμνώνει, θα έλεγα, και την οικονομία της περιοχής, αλλά και αποδυναμώνει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μετά το 95-98, κάπου εκεί σε χρονολογίες,
με την κατάρρευση της βιομηχανικής περιοχής στην περιοχή, το Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο και η δημιουργία του και το ότι υπάρχει στην περιοχή μας είναι αυτό που συγκράτησε τις θέσεις εργασίας και δεν κατρακύλησε ενεργεια στην περιοχή σε πολύ πιο υψηλά επίπεδα από αυτά που είναι. Σε μια οικονομία η οποία έχει πολλά και αρκετά σοβαρά προβλήματα, τόσο σε επίπεδο χώρας αλλά όσο και σε τοπικό επίπεδο, με ένα παραεμπόριο να παίρνει δραματικές εξελίξεις, ιδιαίτερα μετά το άνοιγμα του κάθετου άξονα, αλλά και από άλλες περιοχές της περιοχής μας, και με τους φορείς να αδρανοποιούνται συνεχώς πάνω σε αυτό το κομμάτι, φαντάζεστε πόση απώλεια εισοδήματος και τζίρου έχουμε. Ειδικά και με τον κάθετο άξονα, με την απώλεια που έχουμε από συμπολίτες μας που φεύγουν εκτός για είδη πρώτης ανάγκης και για καύσιμα, αυτό όλο που βλέπετε ότι λειτουργεί αρνητικά. Πόσο μάλλον αν αποδυναμωθεί το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, αν αποδυναμωθεί η νομική σχολή, θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στη χώρα και στην περιοχή μας, όχι στη χώρα, συγγνώμη, στην περιοχή μας. Οι κινήσεις που κάνουμε εμείς, όλα αυτά τα θέσαμε επιτάπητο σε μια συνάντηση που είχαμε όλοι οι φορείς μαζεμένοι, και οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν είναι ένα κοινό ψήφισμα με όλες τις απόψεις και τις αντιδράσεις μας, και μετά να συζητήσουμε και με τον Υπουργό και να δούμε ποια είναι η άποψή του σε αυτό το θέμα και για ποιο λόγο θέλει να δημιουργήσει μια ακόμη σχολή η οποία, όπως ο ίδιος ανακοινώνει, δεν θα έχουμε περαιτέρω αύξηση των φοιτητών. Απλά θα μοιραστούν οι φοιτητές από 3 σε 4 νομικές σχολές. Αυτό αποδυναμώνει και τη δική μας, αλλά και τις άλλες νομικές σχολές που υπάρχουν. Πολύ ωραία. Κύριε Μαυρίδη, οι φοιτητές παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην ζωή της πόλης μας όσον αφορά τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα του δικού σας κλάδου. Πόσο νομίζετε ότι θα επηρεάσει η ίδρυση αυτής της 4ης σχολής στην Πάτρα? Η ίδρυση αυτής της σχολής όχι απλά θα επηρεάσει αρνητικά στην τοπική μας κοινωνία, θα αποδυναμώσει όλες τις επιχειρήσεις, γιατί πίσω από κάθε κέντρο διασκέδασης, κάθε καφετέρια και κάθε καφέ μπαρ και οποιοδήποτε άλλο, κρύβονται και οι έμποροι, είναι από πίσω, που θα αποδυναμωθούν όλες και όλοι. Εμείς από την πλευρά μας θέτουμε την αντίθεσή μας πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είμαστε κοντά στους φορείς, κοντά στην Ομοσπονδία, κοντά στο επιμελητήριο, και θα κοιτάξουμε κι εμείς από την πλευρά μας να σταθούμε όσο είναι το δυνατόν δίπλα τους, για να ενισχύσουμε αυτή την αντίδραση την οποία θα θέλουμε να επιτύχουμε. Πολύ ωραία. Θέλω να μου απαντήσετε, κύριε Βαφιάδη, εσείς τι θα πρέπει να κάνει η τοπική κοινωνία της Θράκης για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, ή και αν υπάρχουν πιθανότητες να την ανατρέψει? Φυσικά θα προσπαθήσουμε, και αυτός είναι ο στόχος και της χθεσινής συζήτησης που θα επακολουθήσει μέσα στην εβδομάδα. Τέλος εβδομάδας, υποδοτούμε περιφερειάρχη στην περιφέρεια, γιατί πρέπει να δούμε το θέμα σε όλες τις περιφέρειες, διότι ένα προσέγγιση δεν είναι μόνο το θέμα της νομικής, είναι επίσης και το θέμα της συγχώνευσης, ή μη τοποθετούμε το ΤΕΙ Καβάλας, που η συγχώνευσή του θα δημιουργήσει, θα δώσει μια νέα δυναμική στο Πανεπιστήμιο, θα του καταστήσει ένα σοβαρό σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Διότι να μην ξεχνάμε ότι στα ανατολικά μας σύνορα είναι το Πανεπιστήμιο Θράκης στην Τουρκία με την Αδριανούπολη, που είναι πάρα πολύ δυναμικό πανεπιστήμιο, και βόρεια είναι το Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης. Αν θέλουμε να ανταγωνιστούμε και να πρωταγωνιστήσουμε σε μια περιοχή, το Πανεπιστήμιο πρέπει να είναι υπερδυναμικό, να ενισχυθεί καθ' όλα τα επίπεδα, τόσο οικονομικά, τόσο σε σχολές. Όχι να αποδυναμωθεί, να έρθουν περαιτέρω σχολές. Να κλείσω την παρένθεση και να επανέλθω στο ερώτημά σας, το οποίο τι μέλη για να είστε από εδώ και πέρα. Πιστεύω αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα εξελίξεων. Ξέρω ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι σε πρώτη φάση ζητούν ένα ραντεβού με τον Υπουργό Παιδείας, τον Γιώργο Καβλόγλου, να μπορούσουν να δουν από κοντά τι ακριβώς θα γίνει και ποιες είναι οι αποφάσεις τους οριστικές, ή αν αυτό θα είναι μια απόφαση καλένθης που θα μείνει και θα δούμε τι θα γίνει. Αν τυχόν έχουμε αναλυτικές εξελίξεις, πιστεύω από εβδομάδα πρέπει να οργανωθούμε δυναμικά πλέον και να γίνουμε μια κάθοδο εντός εισαγωγικών στην Αθήνα. Διότι μόνο ίσως έτσι, αν μας δουν όλους μαζί, ίσως κάτι δημιουργήσουμε αυτό το οποίο ζητούμε, την αντίδρασή μας στη μαζική. Διότι καλά τα ψηφίσματα, αλλά από μακριά δεν γίνεται. Πρέπει από κοντά να κάνουμε τους τα πούμε τα θέματα, από κοντά να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή. Είμαστε η φτωχότερη περιοχή της Ευρώπης, τη στιγμή Ροδόπη. Δεν θέλουμε με μια κίνηση ακόμα να την κρατήσουμε ακόμη πιο φτωχή. Δεν διαφωνώ, οι άλλες πόλεις σίγουρα το θέλουν, το χαίρονται και καλά θα κάνουν. Ή στο κάτω-κάτω δούμε αν υπάρχει κάποιο αντιστάθμισμα γι' αυτό την απώλεια. Αν μας φέρουν άλλες 5 σχολές, να κάνουμε να τους συζητήσουμε. Αλλά δεν είδα καμιά ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Μόνο είναι φτωχοποίηση και αποδυνάμωση της περιοχής, και τώρα έβαλαν στο στόχο και το Δημοκρίτιο μετά από όλα τα άλλα, όπως είπε η κυρία Κωνσταντινίδου. Δεν ήμασταν όλα τα άλλα, έχουμε και αυτό τώρα να τιμήσουμε το θέμα.
Άρα δεν θέλω να πιστεύω στη συνωμοσιολογία ότι υπάρχει μια στοχευμένη πλέον πολιτική προς τη Θράκη. Μακριά από εμάς, αλλά στο κάτω-κάτω θα μας αποδείξουν το αντίθετο η πολιτική μας ταγή. Έτσι ακριβώς. Χθες παρευρεθήκατε μαζί με την κυρία Κωνσταντινίδου στη συνάντηση του επιμελητηρίου, παρουσία πολλών τοπικών φορέων εδώ της πόλης μας. Προβήκατε σε κάποιες αποφάσεις, λάβατε κάποιες αποφάσεις για το τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα. Εσείς ή η κυρία Κωνσταντινίδου, ναι. Οι αποφάσεις τις οποίες πήραμε, ακούσαμε το ψήφισμα το οποίο έκανε ο Δικηγορικός Σύλλογος σε εφετειακή στήριξη και σε συνεργασία με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Από ό,τι μας ενημέρωσαν, προσπαθούν να κλείσουν κάποιο ραντεβού με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Γαβρόγλου, για να του το μεταφέρουν και να κάτσουν σε πρώτη φάση να δουν ποια είναι τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στην περιοχή μας, αλλά και ποιοι είναι οι ακριβείς λόγοι στην οποία θέλει το Υπουργείο να δημιουργήσει ακόμα μία νομική σχολή. Και από εκεί και πέρα, αφού θα γίνει αυτή η συνάντηση, είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων για να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις μας, πιο δυναμικές, πιο συντονισμένες, μαζί με τους παραγωγικούς φορείς αυτή τη φορά, για να μπορέσουμε, όπως είπε και ο κ. Βαφιάδης, να κατέβουμε στην Αθήνα να κινηθούμε πιο δυναμικά. Πιστεύετε ότι χρειάζεται και ο ξεσηκωμός του κόσμου, να το πούμε έτσι, του απλού κόσμου, όχι μόνο των φορέων και όλων όσων κινούν τα νήματα, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση, να γίνει κάτι πιο δυναμικό? Πιστεύω ότι πρέπει όλη η κοινωνία της Κομωτινής να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια, διότι δεν είναι μόνο των εμπόρων ή του πανεπιστημίου ή των νομικών. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας, όλης της πόλης μας. Οπότε πρέπει όλοι οι πολίτες μας μαζί με εμάς να συντονιστούμε, να ενωθούμε και να κάνουμε μια προσπάθεια η οποία θα αποτρέψει οποιαδήποτε αποδυνάμωση, οποιαδήποτε αποψήλωση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μαυρίδη, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ο δικός σας ο κλάδος δέχεται κι άλλο πάνω το χτύπημα. Τα λέγαμε και περί νομοθεσίας, καπνίσματος και διάφορων άλλων που προέκυψαν τις τελευταίες εβδομάδες εδώ. Ακόμη ένα χτύπημα. Εσείς συλλογικά, σαν σωματείο, σκέφτεστε να κάνετε κάτι πιο δραστικό? Ο δικός μας ο κλάδος χτυπιέται εδώ και 2 χρόνια. Με την αύξηση του καφέ, με την αύξηση του ΦΠΑ, με τους ανεμφράκτες, με το κάπνισμα, με όλα αυτά και την αποδυνάμωση της νομικής σχολής. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε για όλα έτοιμοι, γιατί όλες οι επιχειρήσεις κρατιούνται για να κρατήσει σήμερα μια επιχείρηση. Με πολύ μεγάλο κόπο. Με πολύ μεγάλο κόπο. Και μεγάλο κόστος και μεγάλο κόπο. Θα προσπαθήσουμε να συντονιστούμε, να δούμε τις επόμενες κινήσεις μας και σας είπα και προηγουμένως. Σε συμφωνία με την Ομοσπονδία, με το επιμελητήριο και ό,τι άλλο, όποιο άλλο φορέα χρειαστεί, θα είμαστε δίπλα του για να συμπαρασταθούμε και εμείς στον αγώνα, για το δικό μας αγώνα, τον οποίο πρέπει να κάνουμε. Οπότε, αναμένουμε τις συναντήσεις που θα γίνουν με τον κύριο Γαβρόγλου την επόμενη εβδομάδα. Αναμένουμε τα αποτελέσματα, αν θα είναι θετικά ή αρνητικά. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, κάτι τελευταίο. Δεν κλείνει βέβαια αυτό το θέμα. Θα το ξανασυζητάμε μέχρι να πάρθει η τελική απόφαση. Αλλά... Τώρα είναι το θέμα αυτό. Εμείς μόνο στις δυνάμεις, σαν αγορά, σαν φορείς, σωματεία, επιμελητήρια, θα δώσουμε το παρόν, θα διεκδικήσουμε μόνο στις δυνάμεις μας και σε πρώτη φάση ο στόχος πρέπει να είναι 2. Ένας είναι να αποτρέψουμε την ίδρυση της νομικής σχολής ή την αποδυνάμωση, εν πάση περιπτώσει, της νομικής σχολής της δικιάς μας και τη συγχώνευση του ΤΕΙ, της καβάλας με το δοπουδού. Να πετύχουμε αυτά τα 2. Και μετά από εκεί πρέπει να κάτσουμε όλοι μέσα σαν κοινωνία, όλη η περιφέρεια και εμείς, σε συνεργασία με το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο, να δούμε πώς πραγματικά θα ενωθεί πλέον αυτό το πανεπιστήμιο, η τοπική κοινωνία, η τοπική οικονομία, για να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Απλώς ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί σωστά για το θέμα. Εδώ πέρα δεν χωράνε ούτε κομματισμοί, ούτε πολιτικοί ακτιβισμοί, ούτε τίποτα. Το θέμα είναι άκρως σοβαρό για την περιοχή μας, για την πόλη μας, για την οικονομία μας. Πολύ ωραία, κυρία Κωνσταντινίδου. Αυτό συμφωνώ με τον κύριο Βαφιάδη. Καταρχήν πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε όλοι ενωμένοι, ότι όλη η κοινωνία είναι μαζί και ότι συμπαραστέκεται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, συμπαραστέκεται στην αποδυνάμωσή του και από εκεί και πέρα οι κινήσεις μας πρέπει να είναι συντονισμένες και η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο της οικονομίας της περιοχής μας με το Πανεπιστήμιο είναι επιβεβλημένη πια. Πολύ ωραία, κύριε Μαυρίδη, και εσείς. Από τις πληροφορίες οι οποίες έχουμε είναι ότι το δικό μας πανεπιστήμιο έχει το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στη σχολή δικαστών. Ναι. Δεν χρειάζεται να γίνει μια τέταρτη νομική, αυτό που είπε ο κ. Βαφιάδης για την αποσυφόρηση των μάτων ή
των αμφιθεάτρων κτλ. Νομίζω ότι γίνεται μια πάρα πολύ σωστή δουλειά και καλή δουλειά εδώ πέρα στον χώρο της νομικής και δεν νομίζω να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πιστεύω ότι θέλω να σταματήσει εδώ το όλο ζήτημα, για να δούμε όμως. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που βρεθήκατε σήμερα εδώ. Θα είμαστε σε επικοινωνία εν ώψη των εξελίξεων την επόμενη και την μεθεπόμενη εβδομάδα και φυσικά ευχόμαστε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών και Ενηλίκων με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, αυτισμό και Άσπεργκερ, Δαδάνο Μουροδόπης, ίδρυσε τη δική του δανειστική βιβλιοθήκη. Ο Σύλλογος Δαδά τονίζει ότι είναι ένα καλό βιβλίο, μπορεί να δώσει λύσεις και ιδέες που έχουν δοκιμαστεί και τεκμηριωθεί από αναγνωρισμένους ειδικούς που ασχολούνται πολλά χρόνια με το φάσμα της αυτιστικής διαταραχής. Η διάθεση των βιβλίων παρέχεται δωρεάν με δανεισμό, καθώς ο Σύλλογος αναμένει και τις δωρεές βιβλίων του κόσμου. Κύριε Λευσίρη, πριν από λίγο καιρό ο Σύλλογος Δαδά Ροδόπης εγκαινίασε μία καινούργια δράση, την δανειστική του βιβλιοθήκη. Θέλω να μας δώσετε μερικές πληροφορίες πάνω σε αυτό για να ενημερώσουμε τον κόσμο πώς ακριβώς ενεργεί, ποια είναι η λειτουργία του, πόσο κόσμο μπορεί να δανειστεί βιβλία και να προσφέρει. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όντως η βιβλιοθήκη εδώ και 3 μήνες έχει πάρει σάρκα και λουστά. Αν και ήταν να μην ανακοινωθεί, εγώ πιστεύω ότι έχω χρέος να το ανακοινώσω. Ξεκίνησε από 7 άτομα, τα οποία από αυτά νομίζω τα 4 είναι και μέλη του συλλόγου μας και στη μνήμη ενός δικού τους ατόμου θέλαν να κάνουν μία δωρεά και ήταν η δωρεά και έτσι ξεκίνησε η δωρεά τα βιβλία. Τα βιβλία αυτά έχουν αγοραστεί από την ελληνική εταιρεία αυτισμού που εδρεύει στην Αθήνα. Είναι ξένων επιστημών μεταφρασμένα και έχουν να κάνουν με τον αυτισμό και με το Άσπεργκερ και έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους γονείς να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα παιδιά. Έκκληση κάνουμε ως προς τους εκπαιδευτικούς, διότι βλέπουν τα παιδιά και πολλές φορές κάποια πράγματα τους είναι άγνωστα, θεωρούν ότι θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς. Προφανώς τους γονείς νομίζω ότι είναι αναγκαίο να έρθουν να τα πάρουν, δίδονται δωρεάν. Αυτό που θέλουμε και ο στόχος είναι να πάρουν γνώση οι άνθρωποι που σχετίζουν τα παιδιά και οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα παιδιά. Δεν είναι με χρηματικό ποσό. Είναι δωρεάν ο δανεισμός. Ο σκοπός είναι να εμπλουτιστούν και να γίνουν καλύτεροι γονείς, καλύτερη εκπαιδευτική και να κάνουν μια καλύτερη κοινωνία. Πολύ ωραία. Όπως είπατε, αυτά τα βιβλία είναι επιστημονικά. Είναι γραμμένα από ειδικούς, είναι γραμμένα από γιατρούς, από ψυχολόγους, από έγκυρους επιστήμονες και όχι από εμπειρικές καταστάσεις άλλες και απευθύνονται σε ενήλικες μόνο, έτσι, σε γονείς, ναι, σε γονείς, εκπαιδευτικούς. Πολύ ωραία. Πόσα βιβλία διαθέτει μέχρι τώρα η βιβλιοθήκη σας? Αυτή τη στιγμή, από ό,τι μου είπε και ο γραμματέας, έχουμε γύρω στα 28. Μία δασκάλα είπε να μην αναφερθεί το όνομά της, ήθελε να δώσει κάποια βιβλία. Κάποιος προς τιμή του είπε ότι έχει κάποια βιβλία πληροφορικής. Σκοπός, βέβαια, θα μπορούσατε κάποια άλλα βιβλία να φέρετε εσείς και ο οποιοσδήποτε. Mm. Ο σκοπός είναι βιβλία να εμπλουτίσουμε και να βοηθήσουμε τον κόσμο σε αυτόν τον τομέα που υπηρετούμε. Να είναι εξειδικευμένα. Να είναι εξειδικευμένα δηλαδή στον αυτισμό. Πολύ ωραία, πολύ σημαντικό αυτό και πολύ σημαντική πληροφορία για τον κόσμο ο οποίος θέλει να προσφέρει κάποια βιβλία. Πολύ ωραία. Μία δράση που ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό, ελπιστούμε σε λίγο καιρό να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, είτε από δωρεές, είτε από την προσφορά του κόσμου. Και θα τα πούμε στην πορεία για το πώς θα εξελιχθεί. Να πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Από τις 19 Μαρτίου ξεκινάει η Εβδομάδα Υγείας. Και θα γίνουν διάφορες ημερίδες και σεμινάρια εδώ στην πόλη μας. Θέλω να μιλήσουμε για την ημερίδα του Συλλόγου Δαδά. Τι ακριβώς θα παρακολουθήσουμε? 19 Μαρτίου είναι η εβδομάδα που κήρυξε η περιφέρεια, εβδομάδα υγείας. Mm-hmm. Μέσα στα πλαίσια αυτή, μία μέρα, μία βραδιά, διοργανωτές είμαστε εμείς. Ομιλητής στη δικιά μας βραδιά θα είναι ο Αθανάσιος Ευαγγελινός, ο οποίος είναι παιδονευρολόγος, θεωρείται ένας από τους πιο δυνατούς και τους
καλύτερους επιστήμονες, φυσικά και γι' αυτό κλείνεται, η ρίζη στο ότι γνωρίζουν από καβάλα, εργάζεται στο Παπαγεωργείο, στη Θεσσαλονίκη, με τα χαρά δέχτηκε και να έρθει, έχει και παιδιά, τα οποία βλέπει εδώ το οικονομό. Πολύ ωραία. Θα το προβάλλουμε και τότε, να ενημερώσουμε και για την συγκεκριμένη μερίδα και για όλες. Να περάσουμε σε ένα αρκετά σοβαρό θέμα, το οποίο το είχαμε πει πριν από τις γιορτές, το θέμα της παράλληλης στήριξης στα σχολεία. Ξέρουμε ότι υπάρχει έλλειψη από εκπαιδευτικούς για να μπορέσουμε να συνδράμουμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και σε αυτό το έργο που προσφέρουν αυτοί οι καθηγητές. Η κάλυψη των θέσεων είναι γύρω στο 40-50%, πολύ μεγάλη έλλειψη δηλαδή. Θέλω να μου πείτε αν μετά τις γιορτές υπήρξε κάποια αλλαγή πάνω σε αυτό το τομέα. Αυτό πονάει πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε μόνο για αυτό το θέμα να κάνουμε ώρες ατελείωτες να συζητάμε. Αλλά και το να συζητάμε όμως δεν έχει νόημα. Φέτος και έχοντας εμπειρία 12 χρόνων πάνω στα σχολεία, έχοντας το θέμα κι εγώ, η παράλληλη στήριξη, αυτό που είχαμε ανακοινώσει από το καλοκαίρι, ότι φέτος με το που θα χτυπήσει το κουδούνι θα υπάρχει παράλληλη στήριξη. Και το πετύχαμε. Και ο κόσμος είπε, κοιτάξτε, βγήκε παράλληλη στήριξη. Όχι, ποιος είναι ο βαθμός. Ναι. Αν το πούμε είναι 4%. Ναι. Μέχρι εσείς φτάσαμε μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων και πιάσαμε το 30 με 40. Ανακοινώνουν μέσα στις γιορτές, ότι θα υπάρξει μετά τις γιορτές θα κάνουν προσλήψεις στην ειδική αγωγή. Ξέρετε πόσα κάνουν, πρέπει να με ρωτήσετε. Ξέρετε πόσα άτομα κάναν πρόσληψη μετά τις γιορτές. Στην πρωτοβάθμια που πήγα και ενημερώθηκα, ένα άτομο. Απλά ακούγεται ότι υλοποιήθηκε. Βέβαια, και ντρέπομαι γι' αυτό, να τα λέμε τα πράγματα όπως πρέπει, μία φορά που είχαμε πάει μαζί με τους νηπιαγωγούς στον κύριο Κεραμάρη και διαδηλώσαμε, ήμουν εγώ οι γραμματές και μία μαμά. Θα έπρεπε να είμαστε όλοι. Όλοι μαζί. Και αυτό που αναφέρουν και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια δεν είναι κανένας εχθρός. Κάναμε χαρτιά, Τελικά για κάτι που σε πουνάει μόνο τότε κέρδισες. Το ότι έστειλες ένα χαρτί, πήρες μια απάντηση, οκ. Okay. Από εκεί και πέρα μια οικογένεια υποφέρει. Σίγουρα. Σίγουρα έτσι είναι και αναμένουμε να δούμε αν θα γίνουν στην πορεία, γιατί τώρα είμαστε αρχές Φεβρουαρίου, δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει αυτό που πράγμα δύσκολο πιστεύω μετά τις γιορτές, αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει. Να σας πω κάτι, λέτε θα γίνει. Θα πω εγώ ναι σε ό,τι πείτε. Τώρα να ξεκινήσει πια σε μισή ως Πάσχα. Σταματάμε. Έτσι. Άρα δουλευόμαστε. Εγώ αυτό που κάνω σε πρώτο βαθμό στους γονείς, ενωμένοι όλοι, να μην ξανασυμβεί αυτό. Έτσι. Και σκεφτείτε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι ΕΣΠΑ. Πολύ σοβαρό αυτό και πρέπει να το σκεφτούμε και εμείς. Τουλάχιστον και οι αρμόδιοι. Χάθηκε ακόμα μία χρονιά. Ναι. Όλοι μαζί, έτσι. Αυτοί που πονάνε, να δείξουν στους άλλους που δεν καταλαβαίνουν. Έτσι ακριβώς. Ενωμένοι, ίσως κάτι μπορέσετε να καταφέρετε με το νέο έτος. Τέλος, να κλείσουμε με ακόμη ένα σημαντικό θέμα, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του ΔΑΔΑ, το οποίο μιλήσαμε πάλι πριν από τις γιορτές, είχαμε πει ότι ευελπιστούμε να γίνει ενοικίαση κάποιου κέντρου χώρου, να μπορέσουν να μεταφερθούν εκεί και τα γραφεία σας και να διαμορφωθεί αυτό το κέντρο απασχόλησης, που πραγματικά θα προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στους γονείς που έχουν τα παιδιά με αυτισμό. Τι γίνεται, είχαμε κάποια εξέλιξη κάπου, να κάναμε κάποια βήματα, έχουμε κάποια σχέδια. Δεν είχαμε καμία εξέλιξη. Και είναι λυπηρό. Ίσως φταίμε κι εμείς. Όταν λέω φταίμε κι εμείς, γιατί όταν λέμε να έχει καμία εξέλιξη, θα μου πεις τι κάνετε, πού πήγατε, τι κάνετε. Έχω τη διαβεβαίωση από το Δήμο ότι θέλουν να βοηθήσουν, όντως. Μας είπαν βρείτε ιδιωτικό χώρο. Για να γίνει ενοικίαση. Και να πληρώσουν την ενοικίαση αυτή για να τρέξει το πρόγραμμα. Όντως, αν γίνει αυτό το 80% ειδικής αγωγής, σκεφτείτε ότι θα μπορούν να απασχολούνται δημιουργικά με λόγο μέσα, με έργο, με ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς, τα απογεύματα τα παιδιά. Ξέρετε, είναι μια οικογένεια ολόκληρο το απόγευμα να μπορεί να ξεκουραστεί και να είναι, απασχολείται δημιουργικά το παιδί. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα χώρο γυμναστικής, το οποίο είναι στο Πολύκεντρο, με όλους πολλούς τους λόγους. Σκέψου για τρία παιδάκια για να κάνει μια γυμναστική, στείνει μια ώρα. Μετά, αφού θα πάει ένας άλλος λόγος, πρέπει να ξεστηθούν.
έχουν μεγάλο θέμα, επειδή είναι υπόγειο, κάποια παιδάκια δεν θέλουν να κατεβούν. Σίγουρα. Θέλω να πω κάτι άλλο. Με τους γυμναστές που πήραν μέσω δόνα για το κολυμβητήριο, το παιδί αυτό δεν έχει, ναι μην είναι γυμναστής, ναι είναι καταρτισμένος επιστήμονας, δεν έχει ειδικότητα στην κολύμβηση. Mm. Είναι πάρα πολλά, ευθυνόμαστε κι εμείς και στην τελική, εντάξει, πρέπει να βοηθήσουμε εμείς, ίσως να δώσουμε κι εμείς μια λύση και εκεί πάνω να τρέξουμε όλοι. Mm. Πιστεύω ότι θα βρεθεί ο χώρος, τελικά πρέπει να είναι ένας πολυχώρος και για τον ΚΔΑ παιδικής εισαγωγής και για τη γυμναστική, για να κάνουμε καλό και στα παιδιά μας και στους γονείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου όλα τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στην καθαριότητα των δημοσίων σχολείων, ζητώντας μεταξύ άλλων μονιμοποίηση των εργαζομένων. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής: μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με ορίστου χρόνου συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αξιοπρεπείς αμοιβές και επαναφορά όλου του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου οι εργαζόμενες και εργαζόμενοι στην καθαριότητα των δημόσιων σχολείων. Η Πανελλαδική Γραμματεία σε ανακοίνωση της αναδεικνύει ως επίκεντρο του αγώνα τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο και την ανάγκη να δώσουν τη μάχη για ενιαία συλλογική σύμβαση στην καθαριότητα. Σημειώνει ότι η λύση τόσο στο πρόβλημα της επαρκούς καθαριότητας των σχολείων όσο και στο εργασιακό ζήτημα των εργαζομένων βρίσκεται στην άμεση μονιμοποίηση των καθαριστριών σε όλα τα σχολεία με 8ωρη απασχόληση στην κάλυψη των μεγάλων κενών που υπάρχουν στα σχολεία με νέες προσλήψεις. Οι διεκδικήσεις είναι οι εξής: μόνιμη, πλήρης και σταθερή εργασία με ορίστου χρόνου συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αξιοπρεπείς αμοιβές και επαναφορά όλου του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας με τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας. Χορήγηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας με αναδρομική ισχύ. Έγκαιρη και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών. Ασφάλεια και όχι επισφάλεια συνεργασία. Καμία μείωση αιθουσών, καμία απόλυση εργαζομένης από δημάρχους και σχολικές επιτροπές. Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 12 του μηνός στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Κλαφθμόνος. Εδώ και τώρα συμβάσεις αορίστου χρόνου. Εδώ και τώρα συμβάσεις αορίστου χρόνου. Εδώ και τώρα συμβάσεις αορίστου χρόνου. Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου Καπαδοκών και Μικρασιατών Ομουροδόπης, ο Μέγας Βασίλειος, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Chris & Eve το βράδυ του Σαββάτου, με πλήθος κόσμου να δίνει το παρόν στην εκδήλωση. Το πρόγραμμα περιελάμβανε φαγητό, ποτό, λαχιοφόρο αγορά με πλούσια δώρα και απεριόριστο γλέντι με τη μουσική από την Εξαμελή Ορχήστρα. Για ακόμη μια χρονιά πιστός στις παραδόσεις ο Σύλλογος Καπαδοκών και Μικρασιατών Ομουροδόπης, ο Μέγας Βασίλειος, πραγματοποίησε τον καθιερωμένο ετήσιο χορό του το βράδυ του Σαββάτου, με πλήθος κόσμου να δίνει το παρόν και να διασκεδάσει με ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Καλωσορίσω στην σημερινή μας εκδήλωση, που θα έλεγα ότι είναι η βασικότερη εκδήλωση του Συλλόγου από πλευράς συμμετοχής, διότι μας τιμάτε με την παρουσία σας και γι' αυτό το λόγο σας ευχαριστούμε. Είναι να ευχηθούμε στον Πρόεδρο σας που λένε πολλά. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Πάντοτε δυναμικό. Τώρα, εκπροσωπώντας στο δήμαρχό μας, τον Γιώργο τον Πετρίδη, θέλω να σας μεταφέρω, κύριε Πρόεδρε, και αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τις θερμές ευχαριστίες του για την πρόσκληση και σας εύχομαι ολόψυχα καλή χρονιά, δυναμική παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νομού μας. Για όλα, είχα τη χάρη να
χαρά και την τιμή να είμαι και στην κοπή της πίτας που είχατε. Και χαίρομαι γιατί είσαι ένας πολύ δραστήριος και δημιουργικός σύλλογος. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία. Να ευχηθώ σε όλους και όλες καλή και δημιουργική χρονιά στην πατρίδα μας και στον τόπο καλύτερες μέρες και είμαι βέβαιος αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Οι παραδοσιακοί οικισμοί της Ορεινής Ξάνθης βρίσκονται σε μια περιοχή με σπάνια φυσική ομορφιά και ιδιαίτερη ιστορική και λεωγραφική πολυμορφία. Κρυμμένοι πίσω από τα βουνά, άντεξαν στο διάβα του χρόνου, κουβαλώντας μαζί τους τον αγώνα των κατοίκων τους για επιβίωση. Οι κάτοικοι αυτών των οικισμών διαμόρφωσαν τον τρόπο ζωής τους σε άμεση συνάρτηση με το γύρο χώρο και τους περιορισμούς, αλλά και αναλόγως με τις συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμα, αλλά και τις παραδόσεις τους. Απομονωμένοι από τις πολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, διατήρησαν την πολιτιστική τους ταυτότητα και τον τρόπο σκέψης τους. Η κάμαρα του Αρτσαναλιθράκης βρέθηκε στο χωριό Κοτάνη, καταγράφοντας ένα όμορφο διπορικό. Παραδοσιακοί οικισμοί της Ορεινής Ξάνθης βρίσκονται σε μια περιοχή με σπάνια φυσική ομορφιά και ιδιαίτερη ιστορική και λαογραφική πολυμορφία. Κρυμμένοι πίσω από τα βουνά, άντεξαν στο διάβα του χρόνου, κουβαλώντας μαζί τους τον αγώνα των κατοίκων τους για επιβίωση. Οι κάτοικοι των οικισμών διαμόρφωσαν τον τρόπο ζωής τους σε άμεση συνάρτηση με το γύρο χώρο και τους περιορισμούς του, αλλά και ανάλογα με τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του.
απομονωμένοι από τις πολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, διατήρησαν την πολιτιστική τους ταυτότητα και τον τρόπο σκέψης τους. Τα κτίσματά τους, ακόμη και ερημωμένα, μαρτυρούν την ταυτότητα των οικισμών τους, αλλά και τις επαγγελματικές τους ασχολίες και τις κοινωνικές σχέσεις στις παραδοσιακές ορεινές κοινότητες. Τα σπίτια αυτά ήταν κατασκευασμένα σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, στα μέτρα και στις ανάγκες των ανθρώπων. Κυρίαρχα γνωρίσματα είναι η κατασκευαστική λιτότητα, το μικρό μέγεθος, η πολυλειτουργικότητα και η προσθετική ικανότητα. Οι ορεινοί οικισμοί παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εκμένοντας έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, απομακρυσμένο από την τεχνολογία του σήμερα. Δίπλα στο χωριό Κοτάνη και πάνω στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ο Τζεμίλ έχει χτίσει το δικό του παράδεισο, ένα μικρό κτήμα και ένα πολύ ζεστό εστιατόριο. Φαγητό θρακιώτικο με πολλές αναφορές στο ψητό κρέας και το κεμπάπ. Τα προϊόντα του διαλεγμένα ένα-ένα σερβίρονται σε παραδοσιακά σκεύη που είναι απαράμιλης νοστιμιάς. Μετά από μια αρκετά δύσκολη διαδρομή από την Ξάνθη, φτάνετε στον παράδεισο του Τζεμίλ που σας υποδέχονται ζεστά χαμόγελα και υπέροχο φαγητό. Το χωριό Κοτάνη, το οποίο είναι όπως είδω το τελευταίο χωριό παραδοσιακό. Εγώ αποφάσισα πριν 11 χρόνια, είμαστε Ξάνθη βέβαια, αποφάσισα το είναι το παππού και μετά ο μπαμπάς, πατρικόλα. Αποφάσισα να ανοίξω αυτό το μαγαζάκι εδώ και να διατηρήσω την παράδοση. Όπως είδατε το έχω όπως το είχε ο παππούς. Όπως ήταν χτισμένο παλιά δηλαδή. Ναι, δεν άλλαξα τίποτα. Και χαίρομαι ο κόσμος που έρχεται να δει πώς ζούσαν οι παππούδες μας εδώ, τα πουμάκια, τα σπίτια πώς ήταν. Ήταν εδώ ισόγαμπρος. Εμείς τρία αδέλφια, η μαμά, ο μπαμπάς, ο παππούς από ένα δωμάτιο και στην κουζινούλα μαγειρεύανε ομαδικά. Και εδώ που είδατε σκεπή γύρω-γύρω ανοιχτή για να ξερίζετε, επιπλημμυάζανε το καπνό. Α, μάλιστα. Ωραία. Πώς ξεκινήσατε την ιδέα για να γίνει καπνό? Κοιτάξτε, εγώ ήμουν στη Ξάνθη χρόνια πάλι με τέτοια μαγαζάκια στο λιωμά. Τελευταία ήμασταν συνέδριο δύο άτομα. Αποφάσισα να δώσω τη μερίδα μου την πούλησα πριν 15 χρόνια. Εν τω μεταξύ μένω στην παλιά πόλη από σπιτάκι και έβλεπα εκεί στην παλιά πόλη τα παλιά που ανακοινισμένα δουλεύανε. Και μετά λέω έχω ένα παλιό και εγώ στην Κοτάνη. Έτσι αποφάσισα. Ρίσκο βέβαια, αλλά δόξα τω Θεώ, ο κόσμος το εκτίμησε. Ο δρόμος βέβαια τελευταία τώρα βοηθάει λίγο γιατί ο στρατός να είναι καλά, ο στρατός μας πέρσι το καλοκαίρι δούλεψε ένα μήνα λίγο το έστρωσε. Στα χιόνια... Τώρα μπορεί και έρχεται ένα μικρό αμαξάκι. Α, τα χιόνια δεν έχετε πρόβλημα? Φέτος δεν μας... Πέρσι τέτοιο καιρό, δηλαδή Χριστούγεννα μέχρι τα φώτα, ήμασταν αποκλεισμένοι για 20 μέρες, δεν πατούσε τίποτα. Ήτανε... Παντού φυσικά έπεσε πολύ χιόνια. Τι προσφέρει η ταβέρνα εδώ πέρα? Η ταβέρνα προσφέρει, όπως είδατε, καταρχήν έχουμε τις φυτούλες τις παραδοσιακές, τα δικά μας, το πατάτνικ, το πάρενικ, αυτό το κατσαμάκι που λέμε. Μετά συνεχίζω, έχω τα κεμπάπια, έχω άγρια, έχω απ' όλα. Σούβλες. Σούβλες το καλοκαίρι με το νερόμυλο έξω, τώρα είναι παγωμένο το νερό και δεν γυρνάει. Σαββατοκυριακά γιορτές, όποτε είναι κλειστά, έρχονται και το καλό είναι που ξανάρχονται. Αυτό. Αυτό έχει σημασία και από στόμα σε στόμα βοηθάνε όλοι να είστε καλά κι εσείς και όλοι.
Και μαθαίνουμε και από όλη την Ελλάδα. Έτσι κρατιόμαστε. Έρχονται και από όλη την Ελλάδα ή και ξένοι. Από όλη την Ελλάδα. Όπως είδατε προηγουμένως, ο κύριος από εδώ ήταν από την Αμερική. Α, μάλιστα. Ναι. Δηλαδή από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ο άλλος Θράκη, Ξάνθη, Πουμακοχώρια να μην έρθει στο Τζεμίλς. Εδώ που είμαι τελευταίος φυσικά. Θα είναι καλά, βοηθάνε όλοι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Πάλι ορίστε. Εδώ θα είμαστε. Περιμένουμε κόσμο από την Ελλάδα. Ωραία. Ειδικά από τη Θράκη μας εδώ να πούμε, που είμαστε και κοντά γειτονιά. Ωραία, τέλεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάλι τη Βίρε Ουδόπη. Με το δεξί μπήκε η ΑΕΚ ομοτινή στα play-off ανόδου του πρώτου υποομίλου του Βορρά, επικρατώντας με 3-0 σετ της Ελπίδας Αμπελοκήπων. Με το δεξί μπήκε στα play-off ανόδου η ΑΕΚ ομοτινή επικρατώντας το κλειστό γυμναστήριο της Ελπίδας Αμπελοκήπων με 3-0 σετ σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε σχετικά δύσκολα για την ομάδα της ΑΕΚ ομοτινής. Παρόλα αυτά πήρε καθαρή νίκη και έτσι έφτασε τους 5 βαθμούς από τους 2 με τους οποίους ξεκίνησε στα play-off, ενώ αντίθετα η Ελπίδα έμεινε στους 3. Τα σετ αυτού του αγώνα 27-25 σε 25 λεπτά, 25-18 σε 22 λεπτά και 26-24 σε 26 λεπτά. Διατίθεσαν οι κύριοι Ιωαννίδης Παπαχρήστου. Χαμένα σερβίς αντίστοιχα με πρώτη ΑΕΚ ομοτινής 7-5, η άση ήταν 3-6 και η πόντη από μπλοκ 9-6. Οι συνθέσεις για την ΑΕΚ ομοτινής: Χριστάκος έπαιξε ως αλλαγή, Ανδρεάδης, Δαδαβερένης, Δελγιανίδης έπαιξε ως αλλαγή, Μπουφίδης, Παπαδάκος, Στοηλούδης, Χριστουηλίας, Αρχοντούδης έπαιξε ως λίμπερο. Για την ομάδα της Ελπίδας Αμπελοκήπων, ο Κιτέρσος έπαιξε ως αλλαγή, Επιτροπάκης, Αντωνίου, Μουράτης, Χαριδίμου, Μωρές, Γαλιρόπουλος και Καρακόλιας έπαιξαν ως αλλαγές, όπως και ο Μπολέτος, Παπαδόπουλος, Νικολαίδης έπαιξε ως λίμπερο και ως αλλαγή επίσης έπαιξε ο Καραβιδόπουλος. Δείτε τι είπε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής ΑΕΚ ομοτινής Ηλίας Κρεούζης. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ καλό μάτς και από τις δύο ομάδες. Πολύ μεγάλη ποιότητα, πολύ ανεβασμένη.
Είναι αυτό που περιμέναμε πώς και πώς, τα play-off, που είναι οι τέσσερις καλύτερες ομάδες. Και πραγματικά είναι το επίπεδο που παίχτηκε σήμερα βόλεϊ ήταν πολύ ψηλό. Προσπαθούμε, ο στόχος μας είναι αυτός, μεγάλος διεκδικητής μας είναι και η ελπίδα. Θα κριθούν πάρα πολλά και στο μάτς εκεί μέσα, αλλά είναι μεγάλο, είναι εξαγωνιστικές. Είναι η πρώτη, έχουμε άλλες πέντε. Πιστεύω ότι όποιος φανεί πιο δυνατός και πιο πλήρης και δεν έχει τραυματισμούς, νομίζω ότι θα περάσει και στην επόμενη φάση. Με τον Άθλο, με την καλύτερη ομάδα της κατηγορίας, παίζουν πάρα πολύ καλά. Θα προσπαθήσουμε να το στήσουμε σωστά και να πάρουμε ό,τι μας αναλογεί. Αν έχουμε αυτή την απόδοση και την διάρκεια που είχαμε σήμερα, πιστεύω ότι έχουμε ελπίδες και τύχη να κερδίσουμε τους πρώτους. Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία εφημερεύουν για σήμερα Κυριακή 11 του μηνός, αλλά και αύριο Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου. Πάμε να δούμε σε τι θερμοκρασίες θα κυμανθεί ο καιρός στην πόλη της Κομωτινής αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Δευτέρα 12 του μηνός. Ο καιρός στην Κομωτινή. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Thrakis. Εσείς μείνετε κοντά μας γιατί ακολουθεί εκπομπή Ιστορικές Ιχνηλασίες με ομιλητή τον κύριο Ιωάννη Σιδηρά και θέμα την ιστορική περιδιάβαση της ονομασίας των οδών της Κομωτινής στο πρώτο μέρος. Να έχετε ένα καλό βράδυ.